Ναι, στη νόμιμη μετανάστευση μέσω μιας δεξαμενής ταλέντων πολιτών τρίτων χωρών που ζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνει η Κομισιόν. Στόχος είναι η πλατφόρμα να διευκολύνει και να επιταχύνει τις διεθνείς προσλήψεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσει στους εργοδότες πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή δεξιοτήτων και ταλέντων, κυρίως σε τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. This is not about a fortress Europe. This is about a Europe open for business. In a way which is orderly and regulated. There are many populists and demagogues in Europe that they claim miracle solutions to sort out the migration problems. We are in the line of business of good solutions that make an impact on the ground. Μέσω αυτού του νόμιμου τρόπου εργασίας πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμη ένα βήμα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. The talent pool will be voluntary for member states. The member states decide whether they would like to be part of it. If they are part of it, they can also choose to add additional professions or take out. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης στα κράτη-μέλη, ενώ θα περιλαμβάνει και διασφαλίσεις που θα εγγυώνται δίκαιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας. Τη στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Κομισιόν εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι χώρες υποδοχής πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στο ποιοι θα έρθουν. Η Ελλάδα θέλει να είναι στην πρωτοπορία της προσέλκυσης ταλέντων. Για να πάει καλύτερα η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό συμφέρον. Η δεξαμενή ταλέντων τέλος προβλέπει την γρηγορότερη και ευκολότερη αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε τρίτες χώρες. Από τις Βρυξέλλες για την ΕΡΤ, Ειρήνη Ζαρκαδούλα.